αντί να τους βάλουν όλους φυλακή, τους κλέφτες, απατεώνες, συχαμένοι, ξεφτυλίσατε τα πάντα. Γιατί αυτή η ξεφτύλα, γιατί τόσα κλεψίματα, τέτοια ξεφτύλα να φτάνουν μέχρι την Αθήνα, το πλοίο, το τουρκικό, και κανείς δεν αντιδράει. Γι' αυτό τόνισα ότι θα πρέπει να είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαμόρφωση ενός συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης. Να πει ότι δεν μπορούμε! Γιατί να τα τραβάει αυτά αυτός ο λαός, ρε! Γιατί τι έκανε αυτός! Τι κάναμε! Εσείς τα φάγατε, εμείς τα πληρώνουμε! Πού είναι αυτή! Τόσο καραμαλή είναι μια μεγάλη απάτη! Δεν έπεσε για το πατοπέδι! Έπεσε για γεωστρατηγικούς, γεωοικονομικούς, γεωπολιτικούς λόγους! Πίσω από αυτό το μήνυμα είναι η Θράκη, είναι τα πετρέλαιά μας, είναι το θέμα που έχει να κάνει με τα πετρέλαια στο Καστελόριζο. Συνέχισα από το 94 να μιλώ για τα πετρέλαια στο Αιγαίο, συνέχισα να φωνάζω για τον ιστόπλο της Ελλάδος. Λέω ότι η Ελλάδα, πέρα από την στρατηγική της θέση, έχει και άλλα πράγματα που δεν μας τα έλεγαν. Ουράνιο, χρυσό, κολτάνι ταντάλιο, έτσι βγήκε το ταντάλιο. Έχει πετρέλαια γεμάτη, η Ελλάδα επιπλέει στα πετρέλαια. Φωνάζω χρόνια, ναι. Η Γερμανία πρόσφατα, σε δηλώσεις της κυρίας Μέρκελ, έδειξε ότι ουσιαστικά δεν την πολύ νοιάζει και να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον να βγει από το ευρώ. Σαν να την βολεύει κιόλας η έξοδος από το ευρώ. Η Γερμανία είτε στο ευρώ είναι είτε δεν είναι, και δεν δείτε σκιαλούς γιατί έχει βιομηχανία, γιατί παράγει προϊόντα. Αυτό είναι το ένα γεγονός. Έτσι. Δεύτερο είναι και έχει εκλογές τον Ιούνιο, δεν ξέρω αν αυτό. Ο πολίτης ο Γερμανός από τα μέσα της Γερμανίας έχει συνηθίσει τη λογική ότι η Γερμανία πληρώνει για να επιβιώνουν οι άλλοι. Τι περιμένει την Μέρκελ να πει τώρα 5 μήνες για τις εκλογές. Θα πληρώσω. Και αυτό δεν λέω, δεν έχουμε μια στάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χώρα λειτουργεί διαφορετικά. Να πούμε για την Κύπρο δύο πράγματα. Ξέρετε, είμαι ο μοναδικός της βουλευτής του Ευρωκοινοβουλίου που δεν πήγε στους Χθόφια. Καταλάβατε. Τελείωσε. Σταματάμε. Μάλιστα. Για να μην πάω σημαίνει κάτι. Πιστεύετε ότι ο κ. Χριστόφιλος εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα? Δεν πιστεύω τίποτα. Πιστεύω ότι αυτό που κάνει είναι εναντίον των εθνικών θεσεών μας. Πρόσφατα ακούσαμε στην εκπομπή του κ. Χαρδαβέλα ότι η Κύπρος ζήταγε από την ελληνική κυβέρνηση συνεργασία για τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Από το 2005 και μετά. Μάλιστα. Και η ελληνική κυβέρνηση και επί της Νέας Δημοκρατίας δεν ήθελε τη συνεργασία αυτή, έτσι? Διότι αν ήθελε θα είχε φύγει τον Καραμαλής. Και να πάμε τώρα στον κ. Καραμαλή και το 2007 συγκεκριμένα. Το Μάρτιο τότε υπεγράφει η Συμφωνία Αγωγούς Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Ναι, δύο μέρες πριν η τουρκική εφημερίδα στην Αμερικανική Τέχνωση Νιούς που διαστηγόταν, η Τουρκάρα δημοσιογράφος έγραφε ότι αν το κάνει αυτό ο Καραμαλής δεν έχει πρόβλημα. Τον Ιούνιο είχαμε δήλωση του Μπράιζα, του γνωστού Μπράιζα, υπεύθυνη ενεργεία των ΗΠΑ, ότι αυτό που κάνει ο Καραμαλής είναι εις βάρος των εθνικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της Αμερικής και της Ελλάδος, διότι αποκτά μονοπωλιακή σχέση με τη Ρωσία, με το φυσικό αέριο των αγωγών. Και τον Αύγουστο η Τουρκάρα δημοσιογράφος του Μπράιζα παντρεύονται. Είχαμε 157 ή 220 περίπου πυρκαγιές για τον Μούνα, όλα συμπτώσεις. Και αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά. Αυτά συμπτώσεις. Έτυχε. Μάλιστα. Λάξε έφυγε ο Καραμαλής. Γιατί έκανε λάθος επιλογές. Όταν πήγαμε στο Μαξί μου το είχαμε πει. Υπάρχουν τρόποι να πάρουμε τη Ρωσία. Σε δύο βάρκες δεν μπορεί να απαντήσεις. Πάτσε σε δύο βάρκες. Ναι. Πιστεύετε ότι το άνοιγμα με τη Ρωσία που έκανε τον έβγαλε από το Μαξί μου? Όχι, δεν είναι το άνοιγμα ακριβώς. Η λάθος επιλογή του ανοίγματος. Έπρεπε να γίνει διαφορετικά το άνοιγμα. Όταν αλλάζεις σφαίρα επιρροής, θα το κάνεις βία. Βία, αλλά με βάση. Και ο νόμος νοήτο. Από την άλλη βέβαια, στις επεταξίες φιλίες των χωρών είναι συμφέροντα, δεν είναι φιλίες. Εγώ δεν πολύ
όλοι πιστεύουμε στους πολιτευτές, Γερμανούς, Γάλλους, Ρώσους, Κινέζους, Ιταλινούς. Δεν πιστεύουμε απόλυτα αυτούς. Πρέπει να έχουμε τα κοινά συμφέροντά μας. Και από τη στιγμή που ανάμεσα ενάργεια στη Ρωσία υπήρχε η Βουλγαρία, έπρεπε να ξέρω καραμαλές ότι η Βουλγαρία θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Έπρεπε να το γνωρίζει αυτό. Δηλαδή δεν είναι η απευθεία διασύνδεση του. Αν ήταν Ρωσία, Ελλάδα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά όταν υπήρχε η Βουλγαρία, έπρεπε να το καταλάβει ο καραμαλές ότι δεν πάει σωστά η δουλειά εκεί. Έπρεπε να βρει άλλο τρόπο να προσεγγίσει τη Ρωσία. Αμέσως μόλις μετά εξελέγει ο κ. Παπανδρέου, η συμφωνία κυρώθηκε, είχε και πρόβλημα με τη Βουλγαρία φυσικά. Θα γίνει του χρόνου συμφωνία. Άρα τι, οι Αμερικανοί πλέον... Η συμφωνία έπρεπε να ακυρωθεί ώστε οι Αμερικανοί να βγουν από πάνω. Η συμφωνία θα υλοποιηθεί του χρόνου λογικά από ο Μπορισόφ, ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, θα γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Βουλγαρία και θα μπουν οι σοσιαλιστές στην κυβέρνηση. Ήδη το κονσόρσιουμ το συγκεκριμένο παίρνουν και αμερικανικές εταιρείες στον αγωγό αυτό, οπότε όλοι είναι ικανοποιημένοι. Α, μάλιστα. Θα γίνει λοιπόν επειδή μπαίνουν και αμερικανικές εταιρείες στο παιχνίδι. Και γιατί δεν κατάλαβα. Λογικό είναι. Για τα αμερικανικά συμφέροντα, λογικό. Να πω ένα πράγμα για την Κύπρο. Ο τωρινός υπουργός εξωτερικών. Ποιος? Ο κ. Δούτσας. Ποιος υπουργός εξωτερικών? Ο δικός μας. Ποιος υπουργός? Λοιπόν, ήθελα να πω ότι ήταν συντάξει του σχεδίου ΑΝΑΝ. Και το ερώτημά μου το εξής. Πώς γίνεται να έχουμε υπουργό εξωτερικών, έναν άνθρωπο που ουσιαστικά νομιμοποιεί το στρατό του κοινού. Φίλε, θυμάσαι τι έλεγε ο Μακάρης Παπαδόπουλος για τον κύριο Δούτσα. Για να πω πώς από τον αποκάλεσε. Να μην ξαναπατήσει το παλιό πρόεδρο στην Κύπρο. Έτσι γιατί αποτυπώνω για την ελληνική δημοσιογράφη. Έτσι. Εύχομαι ο κύριο Δούτσα να έχει βάλει μυαλό. Εύχομαι, ολόψυχα. Κοιτάξτε πάντως τα μέλη της κυβέρνησης, δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έφεραν την Ελλάδα. Αλλάζει ο άνθρωπος στα 40 του χρόνια, δεν φίλε, δεν αλλάζει. Έχουμε μέλη της κυβέρνησης όπως ο κύριος Πάγκαλος, ο οποίος ήταν... Δεν εκτιμώ ιδιαίτερα τον κύριο Πάγκαλο για να μην κορυδευόμαστε. Δεν είμαι μαζί που τον εκτιμούν ιδιαίτερος. Συμφωνείτε με το μαζί τα φάγαμε? Ποιο? Με το μαζί τα φάγαμε. Μα και να θέλαμε να τα φάμε μαζί έτσι όπως ο κύριος Πάγκαλος δεν προλαβαίνει να τα φάγαμε εσύ. Το κοκκινό μου, βέβαια. Για να βλέπουμε ότι πολλά μέλη της κυβέρνησης έχουν σχέσεις με τη Λέσχη Μπίλτεμπεργκ, όπως η κυρία Διαμαντοπούλου, και είναι σε κορυφαίες θέσεις. Άρα το ερώτημα μου είναι το εξής. Ούτε θα καθόμουν ποτέ στην τράπεζα μαζί της. Κύριος Γεωργιάδης όμως όταν συναντήθηκε... Δεν έκανε κύριος Γεωργιάδης. Κάτω σε αυτό. Ειδικά για την κυρία Διαμαντοπούλου. Όχι γιατί είναι στη Λέσχη Μπίλτεμπεργκ, δεν καταλάβατε. Μόνο. Γιατί για να έχω άποψη για τη Λέσχη Μπίλτεμπεργκ, εγώ γράφω και φάω στο βιβλίο μου. Έτσι, έχω γράψει με βάση το τι έχει πει ο Τάδε, ο Δίνα, ο υπουργός ο πρώην κτλ. Ναι. Λένε οι Έλληνες. Αυτό δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Εμένα με ενδιαφέρει κάτι άλλο. Όταν έχει την επούση, όταν έχει την αγώνα ακόμη και σήμερα, στο δικό σου υπουργείο, και όταν οι επιλογές σου, όλες οι επιλογές σου, είναι, αν θα έλεγα, ελληνικές, είναι εναντίον της ελληνικής ιστορίας, κάτι δεν πάει καλά. Άρα δεν με ενδιαφέρει και η Διαμαντοπούλου. Δεν θα καθόμουν ποτέ ο μοτράτος της. Αν κάτι κάνει, δικό σου θέμα, δεν δικό μου θέμα. Είχατε πει πρόσφατα στο Κόντρα TV ότι για να γίνεις υπουργός ή πρωθυπουργός δεσμεύεσαι από συγκεκριμένα κέντρα. Για να είσαι υπουργός θα είναι λίγο ακραίο και άκομψε αυτό που θα πω, αλλά είπα ξεχνάω ότι είμαι βουλευτής. Ή για να γίνεις πρωθυπουργός δεσμεύεσαι από συγκεκριμένα κέντρα. Δεσμεύεσαι να μην κάνεις τέτοια πράγματα, κύριε Κουίκ. Αυτή είναι η αλήθεια. Να μην λες τέτοια πράγματα. Όταν εμένα μου λένε να μην τα λέω αυτά, κύριε Κουίκ, στη Βουλή. Ποια είναι τα κέντρα αυτά και τι είδους συμφωνία κάνεις? Υπάρχουν τα εχώρια και τα αλότρια. Εχώρια κέντρα είναι συγκεκριμένα κέντρα εξουσίας τα οποία έχουν να κάνουν με τα διαπλεκόμματα, τα κανάλια. Στρογγυλεύεις ότι άλλα αλλαγές πριν τις εκλογές, θα κάνεις πιο στρογγυλά τώρα, πιο δικονομικά, πιο δικολαβήθηκα, πιο νεοφιλελεύθερα, πιο φιλελεύθερα, γιατί τα εχώρια κέντρα εξυπηρετούνται από τις στάσεις σου. Τα αλότρια όταν πηγαίνεις ταξίδι στην Αμερική που έχω πάει κανένα δύο φορές εγώ, και πλησιάζουν κάτι περίεργο την Περιναμερικανή, όχι και οι πολίτες απλοί. Το οποίο έχουν σχέση με τις υπηρεσίες της Αμερικανικής και σου λέει για ξαναδείς, όχι να σε βοηθήσουμε, να σε ανεβάσουμε, να σε κάνουμε και υπουργό κάποτε, συμβιβάζεσαι και μετά γίνεσαι το καλύτερο παιδί αυτών των κέντρων. Εγώ δεν το κάνω αυτό, αδερφέ. Δεν το έκανα, ούτε πρόκειται να το κάνω. Δεν επενδύω την πολιτική μου παρουσία και την πολιτική μου καριέρα για να γίνω κάποτε υπουργός, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Δεν με ενδιαφέρουν καν αυτοί. Μου είναι ανύπαρκτοι. Ούτε μπήκα στο σύστημα, ούτε θα ξαναγώ, ούτε θα βγω, ούτε θα κάνω και από δίπλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και φαίνεται. Ας μου πούν αστυνομικούς βουλευτές. Όσοι μιλούν όπως μιλάω εγώ. Ας τολμήσουν και στη Βουλή να πούν Ροκφέλλερ και Ροτσίλντ. Ας τολμήσει ένας βουλευτής, το κόμμα τόσο ακόμα. Πριν του Χρυσαδακόπουλου και του Πολατίδη, να πούν τα νόματα αυτά. Σόρος, Ροκφέλλερ, Ροτσίλντ, Όλσον, συγκεκριμένα νόματα.
Ας τα πούν. Ας πούν Goldman Sachs, ας πούν Fitch, ας πούν Moody's και τι κρύβονται μέσα στις εταιρείες αυτές. Ναι, δύο-τρεις είμαστε που τα λέμε αυτά. Οι υπόλοιποι ζητάνε που θα είναι αύριο βουλευτές. Εμένα με νοιάζει. Έχετε δεχτεί ποτέ απειλές για τη ζωή σας ή από άλλους συναδέλφους? Είναι φαινόμενο, δεν είναι. Εγώ το έχω συνηθίσει πλέον. Το έχω συνηθίσει. Δεν είναι κάτι το οποίο... Εντάξει, δύο φορές με πυροβόλησαν, αλλά κανένας σημασία δεν έχει. Έγινε απόπειρα, αλλά εντάξει. Και... Βάλα βόμβα στα γραφεία μου, όχι βόμβα στο βιβλιοπωλείο, το κάθε βιβλιοπωλείο που κατ' επανάληψη έχει γίνει στο δικό μου βιβλιοπωλείο, αλλά δεν είχε ποτέ να το πω αυτό, έτσι. Δεν θέλω να το κάνω και όπως να φωνάζω. Βόμβες κανονικές στο γραφείο. Κανονική βόμβα. Πρόσφατα. Δεν έχει σημασία το πότε έγινε, δεν τι έγινε. Άφησε το. Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το ξαναπώ. Μάλιστα. Ας είπα, εγώ δεν πήρα στη λογική του να φροντίσω τα πράγματα. Ό,τι έλεγα πριν και πίστευα, τα πιστεύω και τα λέμε τώρα. Κάποιοι άλλοι έχουν αλλάξει λίγο, τι έκανα. Μάλλον να δω το κρασί τους. Εγώ προτιμώ το κρασί να το πίνω κρατιό. Είστε υπέρ της ελευθερίας. Είμαι υπέρ της ελευθερίας στο blog, αλλά κάποια στιγμή και στα blog να καταλάβω ότι δεν μπορώ να γράφω ό,τι θέλω. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα πράγμα για μένα. Βγαίνανε και λέγανε ότι έχω καταδικαστεί. Δεν υπήρχε καταδικής μάλλον. Έτσι. Λέγανε ότι πληρώνω 70.000 ευρώ εγώ σε κλειάση. Για να κάνω εκπομπές. Ή ο άνθρωπος Γιουργιάδης. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν βγαίνουν τα λεφτά αυτά. Έτσι. Για να μην λέω ποιες χαζομάρες. Δίνουμε ένα αντίτιμο έτσι αλλιώς. Αλλά δεν έχει το ποσό. Δηλαδή γράψε ρε παιδί μου, γράψε. Αλλά μην γράψεις τι θέλεις. Δηλαδή να γράψεις αυτό που υπάρχει. Ή αυτό που στο σενάριο φαντάζει. Αλλά το να γράψεις φανταστικά πράγματα για ανύπαρκτα και σκοφαντικά και ρυθμιστικά ή ανυπόζοντα έχει πάει αλλού. Ξέρετε είναι λεπτές ισορροπίες, λεπτές γραμμές. Και να υπάρχει και ένα τηλέφωνο που μπορώ εγώ να επικοινωνήσω να γράψει και να γράψει κάτι, γιατί υπάρχουν blog που το κάνουν αυτό. Υπάρχουν κάποια blog όμως το οποίο ούτε τηλέφωνο έχουν πάνω. Email του στέλνεις και δεν το διορθώνουν. Γιατί σε φως ένας blog που θα κάνει λάθος. Θα γράψει κάτι για τον Βελόπουλο λάθος. Να μπορεί ο Βελόπουλος να στείλει ένα email και δεν είναι έτσι, αλλά ξέρετε, κατά αλλάξει. Πάντως η ανωνυμία δεν σας ενοχλεί, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν ενοχλεί, δεν ενοχλεί. Η κουκουλοφόρη με ενοχλεί, όχι ανώνυμη. Αυτό εννοώ. Δεν την ανωνυμία. Ένα τηλέφωνο δηλαδή, να υπάρχει. Ένα email που να μπορώ να στέλνω και να το παιδιά δεν είναι έτσι. Αλλά τα αποδείγματα δεν είναι έτσι, όχι δεν είναι έτσι τα λόγια. Τώρα να πούμε λίγο στις ερωτήσεις των αναγνωστών. Η πρώτη ερώτηση είναι από τον Παντέλη, λέει: παρακολουθώ κατά καιρούς τις ερωτήσεις που υποβάλλει στη Βουλή. Τελευταία ερώτηση που είδα αφορούσε τη σύμβαση Κούπερ. Ναι, τι ναι. Απαντήσεις παίρνει και πού μπορούμε να τις αναζητήσουμε? Στην ιστοσελίδα μου υπάρχουν οι απαντήσεις περισσότερες ή μπορεί να τηλεφώνω σε μένα ή σε αργάτη μου στην Αθήνα γιατί τις θέλουμε. Για τη σύμβαση Κούπερ ακόμα δεν μου δόθηκε απάντηση. Περιμένω. Πιστεύετε ότι η σύμβαση Κούπερ έχει σχέση με τα πετρέλαια σήμερα, δηλαδή είναι αληθινή, ισχύει? Ίσως. Είναι υποθετική διατύπωσή μου. Αν δεν έχω έγραφη απάντηση δεν ξέρω. Αλλά δείχνει μια... δείχνει ότι λογικά μπορεί να έχει. Αν έχει όμως, θα σου πω και κάτι άλλο για να καταλάβετε. Αν ισχύει η σύμβαση Κούπερ και τα πετρέλαια να μεταφορά, υπάρχει ένα έγκλημα όμως, ξέρετε. Υπάρχει ένα μεγάλο παραμύθι 30-40 ετών, ποιο το ξέρετε. Yeah. Αν ισχύει μόνο για τον Αγελόπουλο, λέμε. Ότι ο Ανδρέας Πανδρέου και όλοι οι υπουργοί, λέγανε ότι είναι η εκτροπή. Γιατί είναι η εκτροπή του Αγελό. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα από τη στιγμή, άρα μιλάμε για ένα διαρκές έγκλημα. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί υπάρχει σύμβαση Κούπερ. Μια κρυφή συμφωνία, έτσι. Έτσι. Ίσως γι' αυτό και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τίποτα. Με τον Αγελό. Άλλη ερώτηση. Είναι από τον Γιώργο. Για ποιο λόγο το κόμμα ψήφισε το μνημόνιο στη Βουλή, ενώ χρόνια τώρα φωνάζουν για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος που μόνο με αυτό μπορεί να σωθεί η χώρα? Ο μόνος που φωνάζει για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος είμαι εγώ, έτσι, να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Πού ποιοι άλλοι βουλευτές μιλάνε για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος, από το πρόγραμμα και τους συζητάμε. Ο πρόεδρος έχει πει κατά καιρός, έχει μιλήσει πολλές φορές και εγώ κανένας άλλος. Κανείς άλλος. Για να είμαστε ακριβώς και ο Ηλίας ο Πολατίδης της συνέδρια που μιλήσαμε για δύο φορές. Όλοι οι άλλοι κάνουν καργάρα. Και εγώ ξέρω ακόμα ο Αλέξης για να μην ακριβώς δίκιος. Οι υπόλοιποι δεν μιλάνε. Το καρκάνα των εισαγωγικών. Ήδη γιατί δεν ξέρω το θέμα, δεν ασχολήθηκα με το θέμα, δεν σε ενδιαφέρει το θέμα. Εγώ ψάχνω τη μεσολαβή και δείχνω ότι έχει βάση το θέμα αυτό. Έχει βασιμότητα. Τώρα απ' την άλλη, θα μπορούσε να απολογηθώ αν ήμουν πρωθυπουργός ή υπουργός. Όσο μου λέτε απλώς, δεν μπορώ να απολογηθώ για κάτι που δεν έχω ουσιαστικά αρμοδιότητα να κάνω. Αν ήμουν υπουργός, δεν θα έκανα. Δεν είμαι. Και το θυμόνιο έχω απαντήσει. Εντάξει, θα έχουμε συζητήσει μαζί. Άλλη ερώτηση είναι τι άποψη έχετε για την κάρτα του πολίτη, τι φόλο το κάρτα και ποια είναι. Διαφωνώ κάθετα, ακούστε. Είπα πως έγινε η κάρτα του πολίτη. Μας βάλανε 7 μήνες μαζί με αποδείξεις επίτηδες για να ταλαιπωρηθεί ο πολίτης, για να κατακτήσει ο πολίτης και το πολίτη να μου τελείωσε πάλι να καρτούμε και τελείωσε δουλειά. Το καταλάβατε. Ναι. Μπράβο. Είναι πρόβλημα αντίδραση λύση δηλαδή. Είναι σχέδιο. Σας έχω στείλει πολλές φορές email και ακόμα να πάρω απάντηση. Όπως ίσως γνωρίζετε στις 3.11 του 2010 κατά τέτοιο... Ναι. Προσωπικά εγώ δεν ασχολούμαι με το διαδίκτυο. Δεν ξέρω
δηλαδή ασχολείται με τα email. Μια φορά το μήνα κάθομαι και λέω για email. Δεν είμαι από αυτού που ασχολούνται με το διαδίκτυο. Δεν έχω και χρόνο και να ήθελα. Και δεν ξέρω κιόλα. Όπως ίσως γνωρίζετε, στις 3 Ιανουαρίου του 2010 κατατέθηκαν στην ειδική γραμματεία του Προέδρου της Βουλής 8.000 περίπου υπογραφές με αριθμό πρωτοκόλλου 3903 για την άρση της βουλευτικής ασυλίας. Ζητάμε επίσης από έναν βουλευτή να υπογράψει το αίτημα. Γιατί δεν υπογράφεται για την άρση της βουλευτικής ασυλίας? Δεν υπάρχει άρση, παιδιά, η ασυλία. Ποιος το είπε αυτό? Δεν ισχύει πλέον η ασυλία του Πρωθυπουργού. Όχι, ανάψει χρόνο. Ξέρω τα χρόνια και τι λέμε. Στα αρχικά δικαστήρια ο βουλευτής δεν έχει ασυλία. Αν μου κάνει εμένα αγωγή, θα πληρώσω τα μέρη και βάλα μου. Δικάζομαι κανονικά. Στα ποινικά δικαστήρια για τα πλημελήματα δηλαδή, αν κάποιος πάει και πει ότι ξέρεις με συνοδήγηση ο βουλευτής, θα το λέει δικαστήρια κάθε μέρα ο βουλευτής. Χωρίς λόγο. Μπορεί να τον γουστάρει και να μου πει ποιο δείξει ο βουλευτής. Αλλά δεν υπάρχει ασυλία όπως θεωρούν κάποιοι. Δεν πρέπει πρώτα να συνεδριάσει η Βουλή για να δώσουν έγινε άσκηση. Η ειδική επιτροπή διαφάνειας που περνάει από εκεί, έρχεται η μήνυση, η έγκληση, συζητείται και πηγαίνει κατά τέτοιο δικαστήριο. Ναι, αλλά το 90% των περιπτώσεων απορρίπτεται. Μέχρι πριν ένα χρόνο έχει αλλάξει ο κανονισμός στη Βουλή. Δεν είναι ο ίδιος. Και από την άλλη, σε παραλαμβάνω. Έτσι με το ίδιο σκεπτικό θα πηγαίνουν 5.000 πολίτες, θα κάνουν 5.000 μηνύσεις για τον Βελόπουλο, αντί ο Βελόπουλο, ό,τι ψέμιζε, τους έκανε και θα βγαίνουν στα δικαστήρια κάθε μέρα. Ξέρετε, τα όρια είναι διάκριτα. Αλλά δεν υπάρχει ασυλία, σας λέω. Έχει αλλάξει ο κανονισμός. Τώρα οδηγούνται όλοι στο δικαστήριο. Η ερώτηση είναι από τον Δημήτρη. Γιατί, κύριε Βελόπουλε, εν μέσω της οικονομικής κρίσης ψηφίστηκε νόμος για την αύξηση αποδοχών στους βουλευτές? Θεωρείτε ότι το σύστημα είναι σάπιο? Αν ναι, γιατί το ενισχύει? Εγώ δεν ξέρω τι πάει κάτι τέτοιο. Εγώ ξέρω ότι παίρνω το μήνα 4.900 ευρώ και υποχρεούμε. Για να ξεκαθαρίσουμε. Αν περίμενα 4.900 να ζήσω ως βουλευτής, θα βγει κανένα λάθος. Γιατί? Σκεφτείτε ότι 20 μέρες εγώ είμαι στην Αθήνα. Να τα πάω απλά για να καταλάβουν και οι αναγνώστες. Ο Βελόπουλος αφήνει το σπίτι της οικογένειάς και είναι 20 μέρες στην Αθήνα. Δεν θα φάει 20 μέρες φαγητό και ψωμί για την κυρώνα και την επαφή τόση. Δεν θα δώσει 300-400 ευρώ. Η βενζίνη του, εκεί θα είναι. Έχω ένα γραμμένο σαλάκι που βγαίνει 1,5-2 χιλιάρια. Για να ξέρουμε τι λέμε. Τα λεφτά που παίρνω δεν του φάνουν, δεν του φάνουν, είναι αλήθεια, δεν λαϊκίζω εγώ, ούτε κάνω στέκουλα. Αν δεν είχα τις εταιρείες μου εγώ, δεν θα επιβίωνα οικονομικά. Και θα ανάγκαζα να μεγαζόμουν, να τα παίρνω από κάπου αλλού, ξέρετε. Το νόμο νοήτο. Δεν είναι τα λεφτά. Σαφώς, όταν ακούσετε σε 900 είναι πολλά λεφτά. Αλλά αν υπολογίσει τα έξοδα που έχει ένας βουλευτής για να επιβιώσει, είτε για το φαγητό του, είτε γιατί ξέρετε πάει στην Αθήνα, εγώ από την επαρχία, έτσι, ο Αθηνός βουλευτής είναι πιο καλά, να το συζητάμε. Έτσι. Άρα λοιπόν να βάζει τα έξοδα. Δεν είναι απλά οι πολίτες πρέπει να με φώνουν τους βουλευτές, τα λεφτά που παίρνουν 400 τους φτάνουν όντως. Έτσι, είναι ένα ποσό για να ζουν αξιοπρεπώς γιατί έχουν και γραφτεί κτλ. Να μην τα παίρνουν από άλλους όμως. Να μην έχουν χορηγούς. Να μην έχουν εργολάβους που τα παίρνουν. Καταλάβατε τι εννοώ. Ναι, ναι, καλά. Να έχουν τη δουλειά σου από εκεί να ζουν. Αλλά μέχρι πρόσφατα, πριν τις περικοπές, ο μισθός ήταν πάνω από τους 5.000. Ναι, ήταν 5%. Κοιτάξτε, δεν ξέρετε βασικά πράγματα. Πρώτον, πληρώνουμε την εφορία. Με το μισθό είναι 7.000 που λέμε, πληρώνουμε την εφορία. Το κόμμα παίρνει ένα ποσό. Για να μην κερδιόμαστε. Έτσι. Που σημαίνει ότι αν οδηγείς δεν κατεβαίνεις κάτω. Ο κάθε βουλευτής πληρώνει το κόμμα το ένα ποσό. Έτσι. Γιατί έχουν υπάρξει το πάλι στο κόμμα που πληρώνουν. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτά τα πράγματα. Μειώθηκε όμως, δεν αυξήθηκε. Αυτά είναι εβδομάδες που σας λένε. Δεν ξέρω ποιος δεν έχει αυξήσει μισθό των βουλευτών. Δεν ισχύει αυτό ρε παιδιά. Εγώ ό,τι έπαιρνα πριν πάνω λίγο λιγότερα τώρα. Το λέγα, 500-600 ευρώ. Γιατί δεν είναι λεφτά για αυτά για μένα. Όταν έχεις εταιρείες τα λοιπά είναι, βγάζω από εκεί με δεδομένα λεφτά. Όχι στο Θεό. Και εξάλλου εγώ μπορώ να προκαλέσω 200 βουλευτές να βάλουμε κάποια αίσθημα που έχουμε από τα 18 μας χρόνια. Εντάξει. Είμαι 44 και δουλεύω από τα 18. Κανονικά, τα 18. Μάλλον τα κρύβω τα 16 με έχω αίσθημα. Α, και το παιδί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι δυνατόν να απαντήσετε για το εάν. Οι μασονικές στοές όντως υποβοηθούν το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Εάν όντως ο κύριος Παπανδρέου ήρθε με δόλο στην εξουσία... Πίστευσέ με δεν μπορώ να πάρεις τέτοια ερώτηση. Είναι πολύ δύσκολο. Okay. Γιατί άλλο να είσαι σε ένα blog και να γράφεις αυτό που φαντάζεσαι, σκέφτεσαι, που το φτιάχνεις σε ένα πάζο σενάριο και άλλο να είσαι βουλευτής. Μάλιστα. Εντάξει, πρέπει να ευσταθεί αυτό που θα πω. Θα πω ότι αυτά που λέγεται στο ΕΣ ανισχύουν σαφώς και βοηθούν οι μασονικές σφαίρες και την εκτιμητά κλαμπ λέσκες στους δικούς τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να ισχύει λογικά. Έτσι. Αυτό να ισχύει. Δεν θέλω να πω. Δεν μου γουστάω να πω. Το πω στη λαϊκή. Δεν γουστάω να πω στην κλαμπ. Αλλά δεν θα καμπίνεσαι τώρα. Μου το έχω προτείνει και εμένα. Είναι ένας γνωστός ο οποίος μου το πρότεινε. Και δεν ξέρω αν έχει τα Φίλιππος, πώς λέγεται πασφίλιος. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Γουστάω να πω στο λένε. Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν έχω τίποτα μαζί σου. Δηλαδή δεν έχω κάτι επί του πραγματικού.
που είναι δηλαδή κάτι να ξέρω ότι κάνουν, ότι έχω δει με τα μάτια μου. Ναι. Αλλά επειδή αυτό το ακούω, αυτό που μου λένε, αυτό συνωμοσιολογικό, το κρυφό κτλ. Με το χρήμα. Εγώ θα μένω όλα στο φως. Γιατί, για τον κύριο Άδωνη, γιατί έδειξε τέτοια υποχώρηση στη συνάντηση που είχε με την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεν τοποθέτησε κέρια θέματα για την εκπαίδευση, για την εκπαιδευτική ύλη στα σχολεία. Σας είπα, δεν θα πήγαινα ποτέ εγώ στην κυρία Ματοπούλης, γι' αυτό και δεν είναι υπεύθυνος του παιδείας, δεν με διαφέρει. Ο άλλος κάνει, κοίταξε, ξέρω, όταν είσαι σε ένα φορέα ή έχει μια αρμοδιότητα στο κόμμα, τι λέγεις, ή το κάνεις, δεν το κάνεις. Έτσι. Εγώ δεν το κάνω, δεν μπήκα, δεν θέλω, πουθενά. Δεν μου αρέσει, κυρία Ματοπούλης. Δεν ξέρω τι κάνει με την Έσχη Μπίλτεμπεργκ, με την Έσχη Τριμερή, με την Επιτροπή, δεν ξέρω τι κάνουν. Εγώ ξέρω ότι αυτά τα μικρά εμένα με ενοχλούν. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση είναι από το θαλαμοφύλακα. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες και ξένοι οικονομολόγοι που υποστηρίζουν ότι η καλύτερη λύση για την Ελλάδα είναι η στάση πληρωμών εξωτερικών χρέων του... Δεν είπα και εγώ αυτό. Δεν ξέρω. Yeah. Εντάξει. Είναι μια λογική άρνηση πληρωμής χρέους. Υπάρχει και αυτή η λογική. Ναι, εντάξει. Από μακριά, όταν δεν είσαι μέσα στη διαδικασία... Πιστεύετε ότι η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη όντως θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας ή ότι είναι στην πραγματικότητα το απόλυτο φακέλωμα? Το δεύτερο. Ναι. Είναι εδώ φακελόματος. Ότι είδες φακελόματος, ο καθένας να δεν. Πιστεύετε ότι η Εκκλησία θα πρέπει να έχει λόγο για τα προβλήματα του λαού? Η Εκκλησία περιέργως τελευταία δεν έχει καθόλου λόγο και δεν εκφράζει άποψη. Αυτό που οφείλεται. Καμιά φορά τα δάσκαλα δεν κάνουν τον παπά. Στα πανεπιστήμια παρατηρείται να έχουν διεισδύσει τα κόμματα μέσω των παρατάξεων. Και να πλάθουν τη σκέψη των νέων. Γιατί να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που επιτρέπει σε χώρους του πνεύματος που είναι τα πανεπιστήμια να υπάρχουν τα κόμματα που έχουν να κάνουν καθαρά με πολιτικά θέματα και όχι με αυτά του πνεύματος? Ρωτήστε τους φοιτητές οι οποίοι μπαίνουν στα κόμματα για να περνάνε τα μαθήματα. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Γιώργο. Κύριος Γιώργος είναι εκτιμίατρος. Επειδή είναι μαχητής και Έλληνας, πάνω απ' όλα τον ερωτώ. Μπορεί να καταθέσει ερώτηση μέσα στην Βουλή ευθέως. Προς τον κύριο Παπανδρέου, αν είναι ροδόσταυρος. Προς τον κύριο Πεταλωτή, αν είναι ροδόσταυρος.